από τα ξερά της Κεσαριανής, εκεί πάνω στα Νταμάρια. Εγώ θα σας αποκαλύψω ότι μικρός, 9 με 13, φόρεσε τη φανέλα της μυστής Δοξαβίρονος. Φυσικά σαν γνήσιος Κεσαριανιώτης δεν μπορούσε να μην φορέσει τη φανέλα του Εθνικού Αστέρα της Κεσαριανής, μια ιστορική ομάδα, όπου τα μάτια ενός πολύ ισχυρού οικονομικού παράγοντα της Πελοποννήσου, του κ. Σταυρόπουλου, τον έφερε στον Πανηλιακό. Ένας άνθρωπος με τρομερή θέληση, μετά έγινε μάχη πάλι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τον κέρδισε ο Ολυμπιακός, πήρε τα πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, μεταγράφηκε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου στην Premier League, έπαιξε 70 φορές στην Εθνική Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ο κ. Στέλιος Γιαννακόπουλος. Θα καλέσω έναν ποδοσφαιριστή μας με πολύ βαρύ όνομα, τον Χρήστο Δωμάζο. Είναι ανυψός του μεγάλου στρατηγού Μίμη Δωμάζου. Παίζει σχεδόν στην ίδια θέση με τον Στέλιο και θα τον γραμμεύσει απόψε. Μαζί με τον Στέλιο Γιαννακόπουλος Τζούνιο, είναι εδώ στο τέλος, ο Φίλιππος. Ένα θερμό χειροκρότημα στον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Τα περισσότερα και τα σημαντικότερα τα είπαν οι πρώην συμπαίκτες μου, ο Γιάννης και ο Βασίλης. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ στην πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται κυρίως στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, που όσο πιο σύντομα καταλάβουμε τη σημαντικότητα της κατάστασης, τόσο το καλύτερο. Από το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, έχουν ξεπεταχθεί όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, τόσο περισσότερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί και από την ΕΠΟ και από την ΕΨΑ που ήδη το κάνει, για να βοηθηθούν αυτές οι ομάδες, όχι μόνο ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγιερούπολης, και όλες οι ομάδες, είτε του Αθηναϊκού, είτε όλης της Ελλάδος. Θα πρέπει να δοθεί βάση για υποδομές. Ό,τι χρήματα υπάρχουν θα πρέπει να δοθούν εκεί, για να βελτιωθούν οι συνθήκες, ούτως ώστε τα παιδιά μας και όσα έχουν ταλέντο να δουλευτούν όσο καλύτερα γίνεται, και αύριο μεθαύριο να έχουμε πάλι ανάλογες φάσεις με αυτές που είδαμε προηγουμένως. Τίποτα δεν είναι κατόρθωτο, στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά και μπορεί κάποια στιγμή, ανεπανάληπτες στιγμές σαν και αυτές που είδαμε προηγουμένως, να ξαναγίνουν πραγματικότητα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στον Γυμναστικό Σύλλογο και στην πρώτη ομάδα τα καλύτερα και φυσικά στις ακαδημίες να δουλεύουν όπως δουλεύουν και να δούμε αύριο μεθαύριο όσο δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές από εσάς, όχι μόνο στις μικρές, αλλά και στη μεγάλη Εθνική Ελλάδος. Να είστε όλοι καλά, γονείς, παιδιά και πάντα το κεφάλι χαμηλά, με ταπεινότητα και σίγουρα με πολλή δουλειά, ίσως κάποια στιγμή ξαναδούμε ανάλογες στιγμές με κάποια τα παιδιά εδώ μέσα. Να είστε όλοι καλά. Ίσως να είναι ο επόμενος για πρόεδρος. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε μια φανέλα του Στέλιου του Γιαννακόπουλου που θέλει να μας τη χαρίσει στο Μουσείο της Εθνικής Ελλάδος που είναι στα Χανιά. Ο κύριος Τσάρτας και ο κύριος Γκούμας μας την έχουν δώσει τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι θα παρακαλούσα εδώ να μας την υπογράψει, έτσι τον παρακαλώ ιδιαίτερα, γιατί θα πει σε ιστορικό σημείο να την βλέπουν όλοι οι Έλληνες φύλαθοι. Στέλιος, έχει κάνει εδώ. Κύριε Χιλαράκη, μου φεύγετε. Ήρθε η ώρα η βράβευση για τον κύριο που είδατε προηγουμένως.
Είναι ο κύριος Γιώργος.